λαϊκό κίνημα μπορεί να πει εμπόδιο στα μέτρα που παίρνονται σε βάρος μας, βάζοντας μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Η αλληλεγγύη που θα δείξει η γειτονιά μπορεί να αλλάξει την κατάσταση, μπορεί να σώσει την κατοικία του συναδέρφου. Το δείξαμε στο παρελθόν. Όποτε χρειάστηκε, θα το κάνουμε και τώρα. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Αποτούμε. Να σταματήσουν άμεσα οι πληστηριασμοί όλων των εργαζομένων. Να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Διαγραφή θρεών προς πρώην δέκο και τους ανέργους. Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα, θέρμανση, τηλέφωνο. Επίδομα για τους ανέργους και δωρεάν περίθαψη. Καλούμε το λαό της γειτονιάς να συγκεντρωθεί εδώ πέρα έξω το σπίτι του συναδέλφου μας και την Τετάρτη 9 η ώρα ή όμως Δραγούμη 4 στο συμβολιογραφείο για να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον πληστηριασμό. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη! Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη! Για τους τραπεζίτες, πρώτη και χλυβή και για τους εργάτες, μίζερη ζωή! Για τους τραπεζίτες, πλούτη και χλυβή και για τους εργάτες, μίζερη ζωή! Να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη μας απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε από την κυβέρνηση, από τα αστικά κόμματα τα οποία κυβερνούν τα τελευταία χρόνια και από το μεγάλο κεφάλαιο. Παίρνουν τα σπίτια του λαού, κόβουν το ρεύμα, την ίδια στιγμή που μας φορτώνουν με εντατικοποίηση στις δουλειές, την ίδια στιγμή που κάνουν απολύσεις σε μεγάλα παρασκευαστήρια ζαχαροπλαστικής, την ίδια στιγμή που μας αφήνουν χωρίς γιατρούς και δασκάλους, την ίδια ακριβώς στιγμή που παίρνουν κάθε μέτρο για να καταστήλουν το λαϊκό κίνημα. Θα βρουν την απάντησή τους απέναντι στο οργανωμένο λαϊκό κίνημα, θα βρουν την απάντησή τους σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε λαϊκή γειτονιά. Κανένας μόνος, κανένας φόβος. Η δημοκρατία δεν θα περάσει τον εργατόν υπαλλή, θα τη σπάσει. Είναι δίπλα σε κάθε αγώνα που γίνεται είτε για τη διακοπή ρεύματος, είτε για τον πληστηριασμό της λαϊκής οικογένειας. Είναι ένα λαϊκό σπίτι της γειτονιάς μας που το χάνει η οικογένεια για να κερδίζουν οι μεγαλομέτωχοι των τραπεζών που είναι οι ίδιοι που κόβουν το ρεύμα από τα δικά μας σπίτια και τσακίζουν τη ζωή μας. Θα είμαστε αλληλέγγυες και δίπλα σε κάθε γυναίκα και εργαζόμενη και αυτοαπασχολούμενη που σήμερα η ζωή της καταλυστεύεται και δεν μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά της με αξιοπρέπεια. Και η ζωή της καταστρατηγείται. Θέλουμε να πούμε στη γειτονιά ότι ο Σύλλογος Γυναικών Τούμπας και οι γυναίκες που μας ακούν εδώ θα είναι δίπλα οποιαδήποτε στιγμή έρθουν σε μας και ζητήσουν τη βοήθειά μας να αγωνιστούν μαζί μας για να αλλάξει η ζωή τους και να έχουν τα παιδιά τους και οι ίδιες μια αξιοπρεπή ζωή. Στεκόμαστε στο πλάι αυτού του συναδέλφου που με προβλήματα πάρα πολύ σοβαρά, οικογενειακά, προβλήματα υγείας. Έφτασε στο σημείο να χάνει το σπίτι του. Σε αυτό τον αγώνα, οι συνταξιούχοι γενικώς, είμαστε δίπλα. Είμαστε δίπλα γιατί σε αυτόν τον αγώνα και σε όλους τους αγώνες που θα ακολουθήσουν, γιατί η περίπτωση αυτή του συναδέλφου δεν θα είναι η μοναδική, θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, εμείς θα είμαστε δίπλα σε αυτούς τους αγώνες, δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αυτό το οικονομικό και πολιτικό σύστημα, το απάνθρωπο, που στο κάτω-κάτω και να μην κρυβόμαστε συνάδελφοι, έχει όνομα, λέγεται καπιταλισμός. Και στόχος του είναι το κέρδος. Απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, εμείς οι συνταξιούχοι και γενικά ο κόσμος, όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε όλους και τη γειτονιά,
αλλά και τους κατοίκους αυτής της πόλης. Επειδή, όπως είπα και προηγούμενα, θα υπάρξει συνέχεια. Δεν πρέπει να μείνει να περάσει σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Εμείς εδώ μπορούμε να δώσουμε, αν θέλετε, αυτή την υπόσχεση. Θα είμαστε πάντα δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Οργανωμένο αγώνα για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά. Το δείξαμε στο παρελθόν, θα το δείξουμε και τώρα. Όλοι και όλες στον αγώνα, κανένας να μην νιώσει μόνος του, κανένας να μην νιώσει φόβο. Την Τετάρτη 9 η ώρα το πρωί, ήρωνας Δραγούμι 4 για να σταματήσουμε τον πληστηριασμό. Όλοι στον αγώνα, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.